Αυτό που λένε πάντα, πως τα παιδιά είναι το μέλλον. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι ψιλοστάνταρο ότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε. Σαν θρίλερ είναι αυτό. Νομίζεις ότι δεν ήρθες σπίτι μου και έκανες σκηνικό με τη μάνα μου. Νομίζεις πως άλλαξε κάτι. Αυτό νομίζεις, ρε. Γιατί μέλλον μιλάμε, δεν είμαι σίγουρος. Άρε! I feel it's time. All we gotta do is let a soul change. Like a snake changes skin under the sun. Make room, we'll dance this life through. Now, let's ride this way. Let it lead us to doubt. Now, let's go this way. Το ψάξε, ρε παιδί μου, Σωτηρία. Το ψάξε μετά που την απολύσαν, ασχολήθηκε. Είδε εδώ στην Ελλάδα δεν βγαίνει άκρη. Πήρε τηλέφωνο αυτή τη φίλη που είχε στο Λονδίνο που την είχε φιλοξενήσει. Και την έκανε. Και θα ψάξει να βρει εκεί δουλειά. Νομίζω ότι έχει ήδη βρει. Δεν είμαι σίγουρο. Από ό,τι βλέπω, ρε μάγκε, όλη μια μέρα θα την κάνουμε από εδώ. Ο άλλο. Δεν είχε τα καλύτερά του. Τι τέλο δηλαδή. Το διαλύσαν ακριβώ, αλλά τώρα αυτό εδώ, η Σωτηρία στο Λονδίνο. Τι. Τι ρε, Νικόλα. Βγαίνεις και εσύ από απόσταση. Άσε μας, ρε Σιπέτρο, να πούμε. Πολλά γυναικεία περιοδικά μου φαίνεται διαβάζεις. Ρε, μην κοιτάς εσύ με την Κατερίνα. Τι είναι το πύλιο. Τρεις ώρες δρόμος είναι. Το Λονδίνο τι είναι με το αεροπλάνο, ρε φίλε. Δεν είναι απόσταση το ζήτημα, ρε μάγες. Εμπιστοσύνη είναι. Σωστά. Τέλος πάντων, πάω να την κάνω τώρα γιατί όλος έχει αρχίσει πάλι τα μέσα και δεν μ' αρέσει. Θα σας πω, εδώ πέρα ήταν η τσάντα μου. Την πήρε κανένα σας. Όχι, ρε. Και εμένα πάλι πριν μια εβδομάδα στην πλατεία μου φάγανε το μυθρί. Δεν το βρήκες τελικά. Γιατί ρε, εμένα πότε μου κλέψαν το κινητό, θυμάσαι. Καλά, άμα τον τζακώσω, ρε φίλε, αυτόν που τα τρώει. Σιγά, ρε Νικό, σιγά την περιουσία που χάσες. Τι είχες μες στο σάκο, κανένα σπρέι, κανένα μαρκαδόρο, κανένα στένσιλ. Ρε φίλε, δεν είναι ότι είχα μέσα, είναι ότι κάποιος μας κλέβει, το καταλαβαίνεις. Ξεκολλάμε λίγο τώρα με το σάκο. Ψτ, πάμε και με καμιά μπυρίσα, κανένα τίποτα λίγο να στανιάρουμε. Πα, όχι. Έχω κανονίσει να πάω κάπου. Πού, ρε. Θα τα πούμε. Οκ, έλα. Είμαι στην Αγγλία η Σωτηρία, ε. Και τι θα γίνει, θα πιένω, έρχεστε. Πώς το ρυθμίσατε. Δεν το ρυθμίσαμε. Εσύ. Καλά. Καλύτερα. Αλλά δεν θέλω να πολύ σκέφτομαι. Επειδή είναι αρχή. Όχι, όχι μόνο γι' αυτό. Αλλά ξέρεις, δεν θέλω να πω στον εαυτό μου, μπράβο Νατάσα, καλά τα κατάφερες, 20 μέρες τώρα καθαρή. Πάμε τώρα να σε κεράσω ένα ποτάκι. Είναι γι' αυτό, ε. Πάντως χάρηκα πολύ που... Ήθελα να σου πω, τώρα όπως ερχόμουν, θυμήθηκα... Έχει ένα σινεμά εδώ πιο δίπλα. Άμα θες... Τι έργο παίζει? Δεν ξέρω. Λες να πάμε στην απογευματινή προβολή. Όπως παλιά. Πήγα για ρεπορτάζ σήμερα σε μια πολυεθνική. Για τις απολύσεις. Για την επόμενη μέρα από τις απολύσεις. Έχει πέσει το ηθικό των εργαζομένων και καλέσαν ψυχολόγους για να τους ενισχύσουν. Χωρίσαν λοιπόν τους υπαλλήλους σε ζευγάρια και τους βάλαν να κάνουν κάτι ασκήσεις. Καθόταν ο ένας μπροστά από τον άλλον. Ο μπροστινός έπεφτε προς τα πίσω και ο από πίσω υποτίθεται έπρεπε να τον πιάσει. Ασκήσεις εμπιστοσύνης, τις λένε. Και αισθάνονται καλύτερα μετά από αυτό. Ξέρω. Μεγάλη μαλαϊκία μου ακούγεται εμένα. Και εμένα. Λοιπόν, έτοιμος. Ναι. Ωραία. Περίμενε. Για να και κοίτα να βρεθώ στο πάτωμα. Λοιπόν. Πάει. Έλα, πάμε.
Εντάξει, ανέβηκε το ηθικό σου. Δεν φαίνεται για άσχημα. Εντάξει, βέβαια φοβήθηκα λίγο γιατί δεν σε έβλεπα και. Τι φοβήθηκε, μα αφήσω να παίζει. Ναι, μπορεί να έπαιξε. Γελάζε, θε να το κάνει κι εσύ. Γιατί να το κάνει, θα δει το ρούχο που είναι. Εδώ, ανοίξει τα χεράκια. 166 τα επίγοντα, ναι. Με κάνει τα γελάκια, τα αποκλείται να σε πιάσω. Έλα, σήκωστο. Έλα, δεν πειράζει, μετά, πάμε. Ρε, σήκωστο, άμα χτυπάει, φοβάμαι θα το σηκώσει και θα με αφήσει να πέσω. Α, εγώ στο είπα ότι είναι λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Γιατί δεν μπορώ, Κώστα, γι' αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Μετά. Έλα, πάμε. Έλα τώρα, θα το κάνουμε ή όχι. Τελείωσα, κύριο, είναι αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα τσιμπήσουν με το σκέιτ και εμείς θα πάμε να τους πιάσουμε και να τους πούμε και να μας δώσουν και το σάκο πίσω. Όχι μόνο το σάκο. Και τα MP3 του Χρήστου και τα κινητά του Σπάικ. Ωραία, Νίκο, για πες ότι είναι έτσι. Πού ξέρουμε εμείς ότι αυτός που θα πάει στο σκέιτ... Τώρα. Γιατί το κάνεις αυτό? Εξήγησέ μου, γιατί το κάνεις? Τι έκανα? Τίποτα δεν έκανα. Σε ρώτησα ποιος είναι ο Κώστας. Ένας. Δεν σε αφορά. Μάλιστα. Δεν με αφορά. Τι θες τώρα, ρε Γιάννη? Τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Υπάρχει κάποιος λόγος για όλο αυτό? Γιατί πρέπει να κάνουμε τα πράγματα περίπλοκα? Θα γίνουν περίπλοκα να απαντήσεις μία ερώτηση. Ναι. Όχι. Η ζωή μου όλη είναι λίγο περίπλοκη αυτόν τον καιρό. Καλύτερα να φύγω. Γιατί δεν με πιστεύεσαι? Ο άντρας μου είναι. Με ρώτησες ποιος είναι αυτός ο Κώστας και σου λέω. Είναι ο άντρας μου. Δεν είσαι σύριος. Τι ζω ρίχνω να κλέψω το σκέιτ σου. Ρε ας τις μαλάκες και λέγε, πού είναι ο σάκος μου. Υπήρχε και σάκος μαζί με το σκέιτ. Γελάς και εσύ ρε βλάκα. Ναι, τι γελάει. Ρε ας τα φτάρε τώρα και λέγε. Τι παίζει εδώ, φάση? Να, αυτός λέει θέλω να φάω το σκέιτ. Όχι μόνο το σκέιτ. Και ένα κινητό και ένα MP3. Και εμάς μας φάγανε κάτι mobile. Και ένα μπουφάν. Πιτσιρικάδες ήταν, τους είδαμε, τρέξανε και δεν. Τι πιτσιρικάδες? Σαν αυτόν εκεί. Ποιον? Τον έχω ξαναδεί αυτόν. Τι κάνε εκεί ρε. Κάτσε το ρε, το βάλε εκεί πέρα. Δεν το πιστεύω ρε φίλε, έφτιαξες τα πράγματα έτσι χυμά, δεν το πιστεύω! Πήγαινε σε αυτή από εδώ, δεν μάγει τίποτα, πάρε με στο κινητό. Θα σε πάρω, δεν το έχω μαζί μου, το έχω στο σάκο. Να σου πω, τον πιτσιρικά πριν είπες ότι το ξέρεις, αυτό δεν είπες. Παίζει με αυτόν, πώς τον έχουν δει. Είναι ο Power Ranger, ο μπλε και ο κόκκινος μαζί. Έλα ρε, πείτε τώρα, τον έχετε δει, ναι ή όχι? Πήγε μπρος και ο άλλος. Πω, Νικόλα, δεν βγάζουμε άκρη, ρε. Πίσω στο σχολείο, στο πάρκο τους έχω πετύχει. Πίσω στο γυμνάσιο μου, μαζί με κάτι άλλο πιτσιρίκια. Τι? Εμένα μου μιλήσαμε. Θα σου νόμουν χαλαρά. Και με τους δύο. Να μου. Κούραση. Λογικά εδώ πρέπει να είπε. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μια σταλιά σκατό και να κλέβει. Και τώρα πού θα το βρούμε? Για κάτσε μία. Τι έγινε ρε? Κάτσε εδώ ρε. Κάτσε ρε. Πού είναι το μπουφάν μου ρε? Πού είναι ο σάκος μου?
Σιγά μην σας πω, ρε. Δεν γερεύουν ο σάκος του. Αμά μ' αφήσετε τώρα, δεν θα φάτε πολύ ξυλό. Ποιος ρε θα μας δει, ρε, εσύ. Αφιβάλλεις. Ναι, ρε, αφιβάλλω. Λέγε τώρα που είναι ο σάκος του. Και ένα κινητό και ένα MP3, ε. Εγώ σας το είπα. Μαλακισμένα! Μαλακισμένα! Πρόσεχε ρε! Ας το διάλο ρε! Μ' άρεσε. Πιο πολύ ιστορία με το τζάνκι μου, κάτσε. Ξέρεις, από τότε που έμπλεξα με ταξίδια, ταυτίζομαι με όλους ατσιμένους. Δεν είναι να δω ταινία με τέτοιο θέμα, κατευθείαν. Έχεις παρατηρήσει πώς εμφανίζονται οι ανάπηροι στις παλιές ελληνικές ταινίες? Πώς? Με κουβέρτα. Όλοι έχουν τα πόδια τους τυλιγμένα σε κουβέρτα. Καρό συνήθως. Και είναι όλοι σούπερ άνθρωποι. Μπορεί να έχουν φάει τις φρίκες της ζωής τους, αλλά πάντα αυτοί είναι που δίνουν ελπίδα στους απελπισμένους. Μπορεί να σημαίνει. Εγώ το έχω δει να σημαίνει. Ξωπραγματικά τους παρουσιάζουν, μωρέ. Άνθρωποι είναι. Ότι έχουν υποφέρει δεν τους κάνει τίποτα περισσότερο. Τους κάνει περισσότερο ανθρώπους. Θα σου πω πάμε να φάμε τίποτα, πίνασα. Τι είναι? Τίποτα. Να σου μεριστεί δικό μου. Πριν μου σ' αρέσω, δεν είπες τίποτα. Όχι, πολύ. Απλά δεν μεινά πολύ. Καλά είναι. Είναι καλό το φαγητό. Σούπερ. Μόνο αυτό θα ήθελε η προσοχή. Καίει πάρα πολύ. Αν έχεις τίποτα προβλήματα με το στομάχι σου, μην το δοκιμάσεις. Εσύ δεν κοίγεσαι? Το έχω συνηθίσει. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Σιγά του καθερό. Είσαι. Σαν να νιώθω το αυτί μου πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Εσύ? Εγώ νιώθω σαν να μου φυτρώνει κέρατο στο κούτελο. Ρενικό, πάρ' την Κατερίνα ένα τηλέφωνο. Σταμάτα ρε, τώρα αστείο, δεν δέχεσαι. Καλά τώρα, σοβαρά, θα πάρεις τηλέφωνο. Με τι να πάρω τηλέφωνο, τα μαλακισμένα μου φάγανε το κινητό. Ρε φίλε. Έτσι ήταν ή μου φάνηκε. Μας βαράγανε παιδάκια. Δεν σου φάνηκε, ρε Νίκο. Μικρά παιδάκια ήταν. Τον είδα που ερχόταν να σου χώσει την καδρονιά. Μια σταλιά πορδές με καδρόνια. Δεν νομίζω ότι το κάνουν μόνα τους, ρε. Κάποιος τα βάζει. Και πάλι, ρε φίλε, σε τι κοινωνία ζούμε? Πού θα φέρουμε τα παιδιά μας? Μια χαρά θα τα περνάτε οι δυο σας στο γυροκομείο. Σαν τους γέρους στο Muppet Show, ξέρω εγώ. Τους καταθροπώσατε, βλέπω. Τίποτα, να. Εγώ πέρασα να δω μήπως, ξέρω εγώ, βρήκατε κανένα mobile. Βα, τίποτα δεν βρήκαμε. Έλα. Πάντως, μετά που φύγατε, έφαγα τρελό φλας με τον πιτσιρίκο. Θυμήθηκα που τον ξέρω. Κομπανάει το μικρό μου αδερφό στο σχολείο. Εκεί, κοντά σε εμάς μένουμε.
Είσαι καλύτερα. Θα σου πω να σου φτιάξουν ένα τσάι με μέντα. Είναι ό,τι πρέπει για το κάψιμο. Κρύο. Το τσάι. Κρύο, γίνεται. Σαν εμπειρία το φαγητό ήταν πολύ πιο συγκινητικό από την ταινία. Πλάντεξε κανονικά. Πώς τα είπε ότι έκαιγε, δεν έπρεπε να φας τόσο. Επειδή μου το είπες, έπρεπε να φάω τόσο. Σωστά. Όλα είναι πρόκληση. Όταν είσαι εσύ κοντά μου. Εστί. Είναι λίγο γλυκό. Είσαι εντάξει, κυρίως. Yes, yes. The green pepper is very hot, very strong. In our country, in India, we are giving it to the bulls when they are going to meet the cow. Καταλαβες. Taxi. Γιατί δεν μου το πες. Σε ρώτησα κάτι, γιατί δεν μου το είπες από την αρχή. Τι θα άλλαζε. Μιλάς σοβαρά τώρα. Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα για να αισθάνεσαι άσχημα. Εγώ είμαι το θέμα, ρε Δανάη. Εσύ εντάξει με τον εαυτό σου. Ρε Γιάννη, δεν ξέρεις. Πού θες να ξέρω, ρε Δανάη, φυσικά δεν ξέρω, αφού δεν μου λες τίποτα. Ο λόγος που δεν σου λέω τίποτα είναι γιατί δεν θέλω να σε μπλέξω σε όλα αυτά. Ποια είναι όλα αυτά. Πριν από 2 χρόνια πήγα σπίτι και τον βρήκα με κάποια άλλη. Άγνωστη. Τους κοίταζα και δεν καταλάβαινα. Νόμιζα το πηγαίναμε καλά. Τον έβλεπα με εκείνη και δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Σαν αυτό που κάνανε ήταν εντελώς αφύσικο. Σηκώθηκα να φύγω και έπεσαν όλοι πάνω μου. Οι γονείς του, οι γονείς μου, οι φίλοι. Όλοι. Να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και εσύ. Έκανες αυτό που σου ζήτησαν οι φίλοι και οι γνωστοί. Όχι. Έκανα αυτό που ήθελα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν. Πριν από 6 μήνες κάποιοι φίλοι τον είδαν με κάποια άλλη. Μόλις του το είπα, ετοίμασα μια βαλίτσα και έφυγε. Έτσι απλά. Τελικά για να καταλάβω, είστε ή δεν είστε μαζί. Μόνο τυπικά είμαστε. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Και τότε γιατί έχεις σπάσει τα τηλέφωνα. Γιατί έμαθε για σένα. Θέλει να γυρίσει κοντά μου. Ορκίζεται ότι δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος. Κατάλαβε, λέει, ότι είμαι η γυναίκα της ζωής του. Τι σκοπό να κάνεις. Δεν ξέρω. Πάω σπίτι. Μια ερώτηση μόνο. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί μου το πες. Είπες ότι θέλεις να με αφήσεις έξω από όλα αυτά. Το ξέρεις ότι θα στραβώνω. Γιατί μου το πες. Από ό,τι φαίνεται σε εμπιστεύομαι. Δεν έχω άλλη απάντηση. Τα φιλαράκια σου την κάνανε. Πήγα να την πέσουν. Πολύ κούραση, Μαυρίλα, ε. Ας, δεν λες τίποτα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Με εμάς, τίποτα έτσι, κάνα φάσουμα θα παίξει. Εγώ δεν, εμένα οι φίλοι μου είναι εδώ πέρα. Να, αυτό δεν είναι μακριά, σε αυτό να πέστε. Τι πες ρε βλάκα, δεν είναι μακριά, στο Πήλιο είναι. Τι είναι αυτό. Το Πήλιο, 3 ώρες από την Αθήνα. Έλα ρε, σχέση από απόσταση δεν παίζει. Όλοι το ξέρουμε. Ρε, δεν με παρατάτε, λέω εγώ, όλοι σας, άντε να πούμε. Ψιλοαγκρέσιβο ο θείος. Το μπαρ. Τώρα, γιατί σταματήσαμε. Εδώ είμαστε. Θα περιμένω εδώ. Όπα, 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 ρε φίλε. Τι ώρα είναι. Πού να ξέρω, ρε Πέτρο, τι ώρα είναι. Μας άφησε ο πιτσιρικάς και τίποτα να βλέπουμε την ώρα. Κοντά 11 θα είναι. Και εμείς θα πάμε τώρα 11 η ώρα να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ρε Πέτρο,
Πάμε και άμα είναι ξύπνη θα τους χτυπήσουμε. Το καλό. Σκάστε κι εσείς με το κουδούνι, σκάστε! Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Συγγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά ο γιος σας... Έχετε ένα πιτσιρίκο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι έκανε πάλι? Τίποτα. Απλά εμείς ήμασταν στην πλατεία. Και ξέχασε εκεί το παιχνίδι του και εμείς είπαμε να... Εμείς το κρατήσαμε το παιχνίδι του και θέλαμε να βεβαιωθούμε αν είναι δικό του. Και ήρθαμε, ξέρετε, να ελέγξουμε αν είναι δικό του το ναι. παιχνίδι, να του το δώσουμε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, ξέρετε. Ναι. Έλα, κάτι παιδιά σε θέλουνε. Μπαμπάς μου είναι μπάτσος. Τίποτα δεν μπορείτε να μου κάνετε. Έλα, φέρε αυτά που βούτυξες. Δεν τα έχω, ρε. Τι με κοιτάτε, ρε. Δεν τα έχω. Τι να τα κάνω τα ηλίθια τα κινητά σας. Τι τα κάνεις, ρε, τα πέταξες. Κάπως αργός δεν είναι αυτός. Τα πούλησα, ρε. Ωραία, σε ποιον? Σε έναν, δεν σας λέω. Άμα με πειράξετε, αύριο οι φίλοι μου θα σου πάσω το αμάξι. Τίποτα δεν μπορείτε να μου κάνετε. Κοίτα, τίποτα δεν θα σου κάνουμε. Το πολύ πολύ να το πούμε στη μανούλα σου. Καλή γυναίκα μου φάνηκε. Ναι, ήρεμη γυναίκα και καλή συνάντηση. Και εγώ δεν νομίζω να στραβώ σε μαμάτι ούτε μπουμπούκο τη από το να πούμε είναι αλυταρά κλέφτη. Όταν έλεγε να στέλνει τον μπαμπά σου, στον μπάτσο εννοούσε. Πηγαίνετε σιγά. 100 φορέ έχουν πει για μένα. Πηγαίνετε, ρε. Οκ. Κυρία, να σα πω. Πώ σα λένε. Μόνο το κινητό του τύπου έχω. Έτσι. Έξι, εννιά, 72. Λάθος το έγραψες. 41 και 63. Κοίτα, αν το πάρουμε και δεν το σηκώνει, ξέρεις τι έχει να γίνει. Όλα στη μαμάκα σου, κανακάρι μου. Να σου πω, αν το πάρουμε και μας ρωτήσει που το βρήκαμε, τι να το πούμε. Πες ότι σας το έδωσε ο Spider-Man. Με τη Σωτηρία μιλούσες? Ναι. Πήρε να μου πει καληνύχτα. Της είπες ότι είμαστε μαζί? Της είπα ότι είμαι έξω. Δεν σε ρώτησε με ποιον? Με ρώτησε. Της είπα. Με κάποιο φίλο. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Γιατί δεν της είπες για μένα? Έπρεπε. Ξέρω εγώ. Εσύ τι νομίζεις, δεν έπρεπε? Άμα θέλεις την παίρνω τώρα πίσω και σου το λέω. Κάντο. Δεν χρειάζεται να τους πεις για μένα. Γιατί? Γιατί φεύγω. Γιατί τώρα? Τι γιατί τώρα, ρε Χρήστο, ξέρεις πολύ καλά γιατί. Έχουν συμβεί πάρα πολλά μεταξύ μας για να τα πετάξω έτσι για ένα βράδυ. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι δηλαδή? Για πες μου εσύ πώς είναι. Εμφανίζεσαι από τη μέση του πουθενά ξαφνικά, στο φιλικό, και εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Να κοιμηθώ μαζί σου για να σε παρηγορήσω που λείπει σωτηρία? Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Δεν σου ζήτησα ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό κάνεις. Από την αρχή της βραδιάς αυτό κάνεις. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Αυτό μου ζητάς. Εντάξει. Μην φύγεις ακόμα. Καληνύχτα. Νομίζω ένας από τους λόγους που έφυγε η σωτηρία σου είναι εσύ. Μη φύγεις. Δηλαδή εσύ είσαι σαν να λέμε καψούρης με την τύπησα. Και τι? Τι είσαι, ξέρω εγώ, πιστός? Για να σου λέω ότι είμαι καψούρης. Πολύ αφύσικο μου κάνει. Τι σχέση έχει το φάσομα με την καψούρα? Για μένα έχει. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο μαθαίνω. Κούραση, ε. Το έχεις. Λοιπόν,
Είπα του τύπου ότι θέλουμε 3 κινητά, 2 iPod και γενικά να φέρει, ξέρεις, πράγματα. Μπας και βρούμε τίποτα μας αρέσει και θα το τσιμπήσουμε εκείνη τη στιγμή. Ρε φίλε, τώρα θα πάμε βραδιάτικα. Και τι θες να κάνουμε, ρε φίλε, κλέφτης είναι ο τύπος. Τι θες να έχει ωράριο καταστηματός. Πολύ καλή φάση. All night shopping. Πάντως κρατήστε και το κινητό του τύπου. Για καλό και για κακό. Δεν θα έρθεις. Πάντως, ευχαριστώ, ε. Δεν χανόμαστε. Κόψε το, ε. Θα σου πω, οι δυο μας θα πάμε. Ο ένας ρε φίλε έχει ραντεβού με τον Δανάη, ο άλλος δεν ξέρω κάτι έχει να κάνει. Οι δυο μας θα πάμε. Τι μου λες τώρα δηλαδή, ότι έφυγε νομοδιά στη γωνιά. Επειδή νόμισε ότι τι. Είπα ένας από τους λόγους. Σκόπευε να πάει να δουλέψει έξω και πριν χάσει τη δουλειά της. Απλά τώρα το πράγμα όλο έγινε πιο επιτακτικό. Περίμενε πως θα προσπαθούσα να την κρατήσω. Εσύ δεν το έκανες. Γιατί? Εκείνη φάνηκε να πιστεύει πως ό,τι έκανα, μάλλον ό,τι δεν έκανα, θα γίνει εξαιτία σου. Εσύ τι πιστεύεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πιστεύω. Το μόνο που ξέρω είναι πως από τότε που σε συνάντησα πάλι δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορούσα... Τώρα δεν σκέφτεσαι. Τουλάχιστον όχι με το πάνω κεφάλι. Μην το γιώνεις, ρε Νατάσα! Δεν το γιώνω, ρε Χρήστο. Κατάλαβε, το είμαστε παλιά ιστορία εμείς. Παλιά ιστορία. Που δεν τελείωσε. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, ρε παιδάκι μου. Ε, τι θα είχε γίνει αν δεν είχαν γίνει όλα τα υπόλοιπα. Έγιναν όμως, δεν έγιναν. Έγιναν και εγώ δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Ούτε εγώ μπορώ να γυρίσω πίσω. Και να ήθελα, με βλέπεις να μπορώ. Είναι αργά για μας, ρε Χρήστο. Πάντα ήταν αργά. Για μας πάντα αργά ήτανε. Όμως τώρα όχι. Τώρα δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι να δεχτείς, ρε παιδί μου. Το θέμα δεν είναι να δεχτείς ή όχι. Υπήρχαν αντικειμενικά θέματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είμαστε εμείς που τα βάζουμε πάνω από τον εαυτό μας. Ωραία. Πολύ ωραία και άλλες ανοχές. Πολύ ωραία. Τι θες να σου πω, ρε παιδί μου. Τι θες να σου πω, ότι είμαι τόσο δυνατή που μπορώ να τα ξεπεράσω όλα και να ξαναρχίσω σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν μπορώ. Παίξαμε και χάσαμε. Χάσαμε. Κοίταξε μας. Η αλκοολική και ο Σακάτης. Το τέλειο ζευγάρι. Δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Σου με τα κινητά σας άποψη. Τι κάνεις εδώ, ρε, τέτοια ώρα. Μπυρίτζα. Ας τις μπυρίτζες. Καταλαβαίνεις αυτό, τόσο καιρό τίποτα. Τίποτα. Και ξαφνικά σκάει ο τύπος και μπραφ, το ξεφορνίζει η κυρία. Το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις? Αυτό που είπες, το καταλαβαίνω. Δηλαδή? Τώρα χρειάστηκε να σου το πει, τώρα σου το είπε. Δηλαδή? Ρε, είπες ότι με αυτόν τον τύπο το... Πώς το είπες, τον Κώστα? Ότι είναι μαζί καιρό, αυτό δεν είπες? Ναι. Αλλά είναι καθήκη. Καθήκη, ξεκαθήκη. Τον έχει συνηθίσει. Έχει μάθει να ζει μαζί του. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Ρε, με προσέχεις τώρα, έτσι απ' μιλάω. Ναι, ρε Χριστό. Είμαι όλος αυτιά. Στο είπε για να τη συγκρατήσεις. Για να μην την αφήσεις να ξαναγυρίσεις αυτόν. Στον Κώστα. Στον Κώστα. Επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πια μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Εγώ τι έκανα?
Να ψα μόνη της. Ωραίος πάει. Ωραίος πάει κάκος. Πού είναι η βρύση? Κινητό. Συζητούσαμε. Ο Κώστας, ο Γιάννης. Εντάξει αυτά. Κάνα περίστροφο θέλετε. Έχω κάτι εννιάρια σούπερ, ε. Αχρησιμοποίητα. Όχι. Κάνα φορεματάκι για τις φιλενάδες σας. Όλες φίρμες αγοράς στο 1/3 της τιμής. Χάπια, ό,τι χάπι θέλετε και καμιά φουντίτσα. Τι πρέζα. Όχι, είναι μεγάλε, βασικά να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα θέμα εδώ με τον κολλητό μου. Ξέρεις, αυτά είναι ακριβώς ίδια με τα δικά μας. Πάρα πολύ όμως, ε. Μα το Θεό. Μήπως δεν θυμάστε καλά. Δεν νομίζω, ρε φίλε, μια χαρά θυμόμαστε. Γιατί μας τα φάγανε πριν κάτι ώρες. Παιδιά, παρεξήγηση θα έγινε. Θα το λύσουμε. Λοιπόν, κρατήστε τα. Άμα λέτε ότι είναι δικά σας, κρατήστε τα. Εγώ πολιτής είμαι, δεν... Κρατήστε τα και δεν κρατάμε κακία, έτσι. Όχι, ρε, δεν κρατάμε κακία. Απλά να μην μπλέξεις τα παιδάκια στις κατοδουλειές σου. Αυτό νομίζεις. Νομίζεις ότι εγώ τους έμπλεξα, έτσι. Λάθος. Αυτά ψάξανε και με βρήκανε. Συμμορία είναι. Μόνα τους έχουν μπει στη φάση. Απίστευτο, έτσι. Κι εγώ όταν μου το πάνε δεν το πίστευα. Λοιπόν, θα κάνουμε καμιά δουλειά. Όχι, ρε Μάγκα. Να σε καλά. Εντάξει, καλό δρόμο, παιδιά. Μην γυρίσεις αυτόν. Θα σε ξαναπουλήσει. Είναι μεθυσμένος. Ναι. Όχι. Τι σημασία έχει, ρε φίλε. Ακούσε με. Επειδή έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου σε αυτόν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνεις την πίστη στον εαυτό σου. Τον Ήρβινγκ για άλλο μια παιδιά, έχεις διαβάσει, ρε. Σε κάνει και χάνει σημαντικά πράγματα. Και σε ξέρει. Δεν την ξέρω εγώ γιατί την ξέρεις εσύ. Ναι, ρε, από σένα καλύτερα την ξέρω. Ναι, και την ξέρεις τόσο καλά που σήμερα μάθες ότι είναι παντρεμένη. Σκάστε! Και οι δύο, σκάστε! Εγώ δεν συμμετέχω άλλο σε αυτό πάνω. Κάνω ό,τι νομίζεις. Δεν παίζει να λέει αλήθεια ο τύπος. Αποκλείεται. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, ρε Πέτρο, να πούμε. Εγώ στην ηλικία του ένα γαριδάκι είχα κλέψει και το είχα τύψει ένα μήνα. Δεν ξέρω. Μια ξαδέλφη μου που ζει στο Παρίσι μου λέει ότι υπάρχουν δεκάδες τέτοιες συμμορίες από ανήλικα. Την πέφτουν σε τουρίστες στο μετρό. Οι Γάλλοι τους λένε πειράχα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο ακόμα θα σκληρύνει η φάση. Τι κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι ο τύπος έχει καταλάβει πως τον έχουμε μπανίσει και να τα ψηλοφτήσει στα πιτσιρίκια. Άμα δεν υπάρχει ζήτηση... Σταματάει και η προσφορά. Τι να σου πω, Νίκο, δεν ξέρω. Πολύ αισιόδοξο σενάριο μου ακούγεται αυτό.
Εσύ τα είπες όλα αυτά? Βοήθησε και ο Σπάι. Sorry, Πρέμι. Ήταν πολύ άκυρο αυτό που είπε. Πολύ άκυρο. Όχι και τόσο. Αν μας έβλεπε κάποιος άσχετος, αυτό θα έλεγε. Ο Σακάτης και η αλκοολική. Μόνο που εγώ δεν είμαι άσχετη. Ένα γρήγορα με ρωσταίνουν άσχετοι. Ο κινησμός και η βλακεία τους με ρωσταίνουν κανονικά. Έχω κάψει το ρημάδι, ρε Χριστό. Τόσο ξύδι τόσα χρόνια. Όσα πρέπει, μια χαρά τα καταλαβαίνεις. Εσύ δηλαδή τώρα μόνο αυτό που έχεις πιέσει, εντάξει. Ζηλεύει. Να μην το πιάσουμε καλύτερα αυτό το θέμα. Μπορεί να φας πρωινό. Μπορώ να δοκιμάσω. Ρε παιδάκι μου. Σε σιγουρή. Θα το πετάξω. Πάντως ήταν πολύ μεγάλη πουστιά αυτό που έκανες. Τα είπες όλα, ξαλάφωσες και με έχεις αφήσει εμένα τώρα να το σκέφτομαι. Δηλαδή θα το σκεφτείς? Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Περίεργη νύχτα. Πολύ περίεργη. Τι καθήκη που είσαι, πολύ μεγάλο καθήκη. Έχεις όλο το βάρος σε μένα. Καθήκη. Καθήκη, σκατώ ανάπηρο. Στο είπα, μη σε ξεγελάει το καρότσι. Είμαστε ικανοί για όλα. Το βλέπω. Το βλέπω. Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντήσεις τώρα. Μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά. Αυτό δεν σου ζήτησε. Να πάρεις μια απόφαση. Είναι ηλίθιο. Δεν είναι ανάγκη. Είναι. Είναι ανάγκη. Σε παρακαλώ, μπορείς να περιμένεις λίγο. Για ποιο λόγο, ρε Δάνη? Επειδή στο ζητάω. Μπορείς. Πιστεύεις ότι σε χρησιμοποίησα? Εμένα όχι. Το κορμί μου. Έλα, πες μου, σοβαρά τώρα. Νομίζεις ότι σε χρησιμοποίησα για να ξεφύγω? Γιατί να το νομίζω αυτό, ρε Δανάη? Τότε θα καταλάβεις. Τι πράγμα θα καταλάβω? Λέγε, ρε. Τίποτα. Κοιμήσου. Νομίζεις ότι ήρθε σπίτι μου και έκανε σκηνικό με τη μάνα μου? Νομίζεις πως άλλαξε κάτι? Αυτό νομίζεις, ρε? Άρε! Το είναι δικό μου. Ρώτησα και άμαθα για τα σπίτια σας.
Ξέρω που μένετε. Άμα ξανάρθετε σπίτι μου, οι φίλοι μου θα έρθουν στα δικά σας. Άμα φωνάξεις μπάτσους, πάλι θα ξανάρθουμε. Συνεννοηθήκαμε. Ρε σίγουρα είσαι πιτσιρικάς, έγινε τίποτα και μάζεψες. Για 4 χρονών είμαι. Δεν με πιστεύεις? Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, δρόμο τώρα, έχουμε σχολείο. Και είπαμε, ξέρω που μένετε. Συνεννοηθήκαμε. Δεν ξέρω τι φρικάρει τους πιτσιρικάδες και έχουν αγριέψει έτσι. Και είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσεις κάποιον άλλον ότι φταίει. Αν κοιτάξεις λίγο καλύτερα, θα δεις ότι όλοι φταίμε. Exploitation, mutilation, used to the evils of the world.